Κόπουλο να έρθουν στην εξέδρα. Παρακαλώ να καθίσουμε. Μη συζητάμε τώρα για να ξεκινήσουμε. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Όσοι θα έρθετε μέσα να έρθετε, να καθίσετε και μη συζητάμε για να ξεκινήσουμε. Επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, παρακαλώ, αρχίζουμε την τετάρτη συνεδρία με τον πρωτοπερεσβύτερο, πατέρα Αναστάσιο Γκοτζόπουλο, ο οποίος είναι θεολόγος και μεταπτυχιακός της θεολογίας, είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών, ανήκει στη γενιά της ελπίδος μας ως νέος άνθρωπος, πολύ εργατικός και πολύ αποδοτικός στην εξειδίκευση των θεμάτων του γύρω από τους ιερούς κανόνες. Έχει μία πολύ καλή προσέγγιση, η οποία οφείλεται επιστημονικώς και στο γεγονός ότι έχει το όλο της θεολογίας και μπορεί να εντάσσει το επιμέρους οργανικά σε αυτό το όλο. Και ένας ο οποίος γνωρίζει θεολογία χαίρεται με αυτούς τους νέους επιστήμονες και ανανεώνεται η ελπίδα του με πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το θέμα του πατρός Αναστασίου είναι οι ιεροί κανόνες και το ετοιμαζόμενο συνοδικό κείμενο σχέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Επειδή είναι κομβικό το σημείο αυτής της αναφοράς και η ασάφεια είναι εσκεμμένη και πονηρά, αναφέρονται στους κανόνες γενικώς. Όταν διαβάσει όμως τους κανόνες κανείς, έχει πολλά προβλήματα. Ο πατήρ Αναστάσιος έχει τον λόγο, θα τον ακούσουμε, θα τον κατανοήσουμε. Και εγώ στο κείμενό μου έχω αναφερθεί, τα έκοψα αυτά, θα τα δείτε στα πρακτικά που θα κυκλοφορήσουμε σύντομα. Παρακαλώ τον πατέρα Αναστάσιο, ο οποίος χειρίζεται και τη νέα τεχνολογία άριστα, βρίσκεται εδώ με τον ιό του, ο οποίος θα τον βοηθήσει. Ελπίζω ότι θα είμαστε μέσα στα πλαίσια του χρόνου, με μικρή ελάχιστη υπέρβαση. Παρακαλώ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί. Το κείμενο της 5ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως Σαμπεζή 2015 με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο» είναι το πλέον σημαντικό κείμενο της Μελούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και είναι σίγουρο ότι θα αναδειχθεί στη Λιδία Λίθο για την εκκλησιαστική αξιολόγηση της ίδιας της Συνόδου. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κείμενο αυτό, αν και δεν έχει την τυπική μορφή και δομή δογματικού όρου, ουσιαστικά επέχει θέση δογματικής αποφάσεως της Συνόδου. Και συνεπώς η Εκκλησία, δηλαδή όλοι εμείς κλήρος και λαός, οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα ως τη δογματική απόφαση της Πανορθοδόξου Συνόδου. Σε παλαιότερη δημοσίευσή μας έχουμε προβεί σε εκτενή σχολιασμό του κειμένου αυτού, στον οποίο και παραπέμπουμε για την πληρότητα και τεκμηρίωση της παρούσης εισηγήσεως. Η εισήγηση περιορίζεται αναγκαστικά και μόνο στο ζήτημα αν η κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών. Και αυτό διότι, αν εξαιρέσουμε την παράγραφο 20, στην οποία θα επικεντρώσουμε την εισήγησή μας, σε ολόκληρο το κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ιερούς κανόνες και στην εν γέννη κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι άξιο επισήμανσης ότι η 5η διάσκεψη, προσυνοδική πανορθόδοξη, όταν διαπραγματεύθηκε το μείζον και κρίσιμο αυτό θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με την ετεροδοξία,
δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφύγει στην πλούσια κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας, ως αν η Εκκλησία για πρώτη φορά να έρχεται σε επαφή και διάλογο και επικοινωνία με άλλες αιρετικές ή σχισματικές κοινότητες, ως αν η εμπειρία και η παράδοση της παράδοσης να μην είναι δημιουργικά δεσμευτική στη ζωή και τη δράση μας ως μελών της Εκκλησίας. Όμως η Εκκλησία μας πάντοτε πονούσε και πάντοτε ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την μετάνοια και επιστροφή των αιρετικών και σχισματικών στην αλήθεια και την ενότητά της. Και είναι γνωστό ότι το ενδιαφέρον της αυτό και οι βασικές εκκλησιολογικές και κανονικές αρχές στην πραγμάτωσή του έχουν αποτυπωθεί στους ιερούς κανόνες της. Για να γίνει αντιληπτός ο όγκος της κανονικής παραδόσεως που έχει ως αντικείμενο τη σχέση της Εκκλησίας με τους ετεροδόξους, αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο στο επικυρωμένο από οικουμενικές συνόδους κόρπους των ιερών κανόνων των συνόδων της Καρθαγένης έχουν ενσωματωθεί 18 κανόνες που αναφέρονται στο θέμα των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον τότε χριστιανικό κόσμο και ιδιαιτέρως προς το σχίσμα των δονατιστών που ταλαιπωρούσε τη βορειοαφρικανική λατινική εκκλησία της Καρθαγένης. Στους κανόνες αυτούς περιγράφεται δι' απολών το πλαίσιο στο οποίο οφείλουν να κινηθούν οι Ορθόδοξοι ποιμένες στο διάλογο με τους σχισματικούς με σκοπό την ένταξή τους και πάλι στην εκκλησιαστική κοινωνία. Δυστυχώς όμως αυτή η πλούσια κανονική παράδοση δεν έχει αξιοποιηθεί ουδέ στο ελάχιστο στο κείμενο της Πέμπτης, στο προσυνοδικό κείμενο. Όπως ήδη ανέφερα, μοναδική αναφορά σε ιερούς κανόνες στο προσυνοδικό κείμενο γίνεται στην περίφημη παράγραφο 20, η οποία αναφέρει και επιλέξει «Επροοπτικέ των θεολογικών διαλόγων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, προσδιορίζονται πάντοτε επί τη βάση των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως, κανόνες 7 της Δευτέρας και 95 της Πεντέκτης Οικουμενικής Συνόδου». Η παράγραφος 20 εντάσσεται στην ενότητα του κειμένου περί του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, παράγραφοι 16 έως 21 του κειμένου. Συνεπώς, όταν αναφέρεται σε άλλες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες, περιλαμβάνει τις περισσότερες από 345 κοινότητες μέλη του ΨΕ. Και μην ξεχνάμε ότι στο ΨΕ υπάγονται εκτός από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, πλην των Πατριαρχείων Γεωργίας και Βουλγαρίας, και αιρετικές ομάδες απολύτως ετερόκλητες από θεολογικής απόψεως, από Νεστοριανούς και Μονοφυσίτες μέχρι Κουάκερους, Στρατό της Σωτηρίας, Νεοπροτεστάντες, Πεντηκοστιανούς, Free Church και ούτω καθεξής. Ορισμένα δε από τα μέλη του ΨΕ αρνούνται όλες ή περισσότερες τις περισσότερες οικουμενικές συνόδους. Όλα τα μυστήρια, το αϊπάθενο της Θεοτόκου, την τιμή προς την Θεοτόκο, τους Αγίους, τον Τίμιο Σταυρό, την Αποστολική Διαδοχή, αρνούνται σύνολοι την Ιερή Παράδοξη και ορισμένες και αυτόν ακόμα τον κανόνα της Αγίας Γραφής. Και δυστυχώς όλες αυτές οι ομάδες χαρακτηρίζονται εκκλησίες στο κείμενο. Στην παράγραφο 20 λοιπόν μνημονεύονται μόνο οι κανόνες Β 7 και Σ τ 95, όπου το Β και το Σ τ, η δεύτερη και η έκτη, πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, οι οποίοι κανόνες αυτοί δεν αναφέρονται στους θεολογικούς διαλόγους, αλλά αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο και την διαδικασία εισδοχής στην Ορθοδοξία των πρώην αιρετικών. Όπως ήδη ακούσαμε, μέσω των κανόνων αυτών, ορθότερα διαστρεβλώνοντας το πνεύμα και το γράμμα των Ιερών Κανόνων, γίνεται προσπάθεια από οικουμενιστικούς κύκλους αναγνώρισης των μυστηρίων των αιρετικών με άμεση στόχευση την αμνίστευση της αιρέσεως και την εκκλησιαστικοποίησή της και την αναγνώρισή τους στις αιρέσεις δήθεν της εκκλησιαστικότητάς τους. Το ζήτημα της αναγνωρίσεως, ορθότερα της μη αναγνωρίσεως των μυστηρίων των αιρετικών, έχει λήξει στην ζωή της Εκκλησίας με εξαιρετική σαφήνεια ήδη από τον 3ο και 4ο αιώνα. Και όποτε επανερχόταν στην επικαιρότητα, η Εκκλησία προσέφευγε σε αυτές τις αρχαίες πάγιες αποφάσεις της. Ας δούμε όμως πολύ συνοπτικά τη σχετική κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας, αναφορικά με τους κανόνες Β, 7 και Σ, 95.
Στην εισήγησή μου όλοι οι κανόνες που αναφέρω έχουν επικυρωθεί από οικουμενικές συνόδους, είτε του Μεγάλου Βασιλείου, είτε η Αποστολική, είτε των τοπικών οικουμενικών συνόδων, έχουν επικυρωθεί και έχουν την αυτή κανονική ισχύ, έχουν οικουμενικό κύρος. Η γένεση του προβληματισμού. Όπως ήδη αναφέραμε, πάγια διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που συναρτάται άμεσα με την ίδια την αυτοσυνειδησία της και συνεπώς με τις πλέον θεομελιώδεις εκκλησιολογικές αρχές της, είναι ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία, τη γνήσια και αληθινή Εκκλησία, την μία Εκκλησία, τελεσιουργούνται τα μυστήρια και μόνο μέσω αυτής λειτουργούν σωστά και σωστικά για τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό είναι εντελώς αδιανόητο για την Εκκλησία να υφίστανται έγκυρα και χαριτόβλητα μυστήρια που να προσφέρουν σωτηρία εκτός αυτής, στους σκοτεινούς χώρους των αιρέσεων και των σχισμάτων. Αυτή η βασική δογματική εκκλησιολογική διδασκαλία εντάχθηκε πολύ νωρίς στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας, με τους Αποστολικούς Κανόνες. Βλέπετε μία επιλογή μόνο 4 Αποστολικών Κανόνων. Σύμφωνα με τον 46 Κανόνα Αποστολικό, όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος αποδεχθεί βάπτισμα αιρετικών, προστάζομαι να καθαιρείται. Γιατί πάντοτε έχουν αιτιολόγηση οι κανόνες, γιατί τις γαρ συμφώνησης Χριστό προσβελία ή τις μερείς Χριστό μεταπίστου, ο 47 κανόνας αποστολικός χαρακτηρίζει μόλισμα το βάπτισμα των αιρετικών και προστάζει όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος δεν βαπτίσει τον μολυσμένον από τους αιρετικούς, τον βαπτιστέντα στην αίρεση, λέει, να καθαιρείται, γιατί περιγελά τον Σταυρό του Κυρίου και τον θάνατο και δεν διακρίνει τους αληθινούς ιερείς από τους ψευδοιερείς. Στον 50ο Αποστολικό είναι υποχρεωτική η τριπλή κατάδυση, ενώ ο 68ος απαγορεύει την δεύτερη χειροτονία ή το βάπτισμα, εκτός αν αποδείχθηκε ότι παρααιρετικών έχουν λάβει την χειροτονία. Γιατί αυτούς που έχουν βαπτιστεί από τους τιούτους, από τους αιρετικούς, ή χειροτονηθεί, ούτε πιστούς, ούτε βαπτιστέντες δηλαδή, ούτε κληρικούς τους αναγνωρίζει. Οι ανωτέρω αποστολικοί κανόνες κατηγορηματικά αρνούνται την ύπαρξη μυστηρίων εκτός της Εκκλησίας, παρέχοντας μάλιστα με σύντομες φράσεις και την απαραίτητη θεολογική αιτιολόγηση. Άμεση πρακτική συνέπεια της εκκλησιολογικής αυτής θέσης ήταν όταν κάποιος αιρετικός μετανοούσε και επιθυμούσε να ενταχθεί στην Εκκλησία, η Εκκλησία τον βάπτισε, ανεξάρτητα αν αυτός είχε βαπτιστεί στην αίρεση. Σοβαρότατο όμως πρόβλημα προέκυψε στην Εκκλησία τον 3ο αιώνα με τον Πάπα Ρώμη Στέφανο, ο οποίος δεν βάπτιζε τους προσερχομένους από το σχίσμα των Οβατιανών. Ριζικά αντίθετο στην πρακτική του Ρώμης Στεφάνου ήταν ο Άγιος Κυπριανός, επίσκοπος Καρχιδόνος, ο οποίος ακολουθώντας τους αποστολικούς κανόνες και αποφάσεις προγενεστέρων Αφρικανικών συνόδων και ταυτιζόμενος θεολογικά με τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, θεωρούσε ο Άγιος Κυπριανός εντελώς ανυπόστατα όλα τα μυστήρια των αιρετικών. Η απόφαση της Συνόδου της Καρχιδόνος υπό την Προεδρία του Αγίου Κυπριανού έχει επικρατήσει να ονομάζεται Κανόνας του Αγίου Κυπριανού. Σύμφωνα με τον κανόνα λοιπόν του Αγίου Κυπριανού, είναι ένας από τους μεγαλύτερους κανόνες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα αυτό, επικυρωμένο από Οικουμενική Σύνοδο, όπως είπα από την αρχή, στην αίρεση δεν υφίσταται μυστήριο χρίσματος. Βλέπετε και την αναφορά στον κανόνα. Ου δίνεται χρίσματο παράπαν παρααιρετική σύνη. Της θείας ευχαριστίας, ομήτε θυσιαστήριον έχω. Της αφέσεως, αδύνατον αμαρτημάτων άφεση λαβήν στην αίρεση. Της ιεροσύνης, ουχή ιερεύσαλη ιερόσυλος και του βαπτίσματος. Πνεύμα Άγιον ου και έχει, ου δύναται τον ερχόμενο βαπτίσει. Μηδένα βαπτίζεστε, δύναστε έξω της καθολικής εκκλησίας, ενός όντος βαπτίσματος και εν μόνη την καθολική εκκλησία υπάρχοντος. Δεν υπάρχουν λοιπόν μυστήρια στην αίρεση, διότι στην αίρεση δεν υπάρχει ούτε καν εκκλησία. Παρά δε αιρετικής, εκκλησία ου και έστει. Ομήτε θυσιαστήριον έχω, μήτε εκκλησία. Όλοι αυτές οι αναφορές είναι στον κανόνα του Αγίου Κυπριανού. Τέλος, η Εκκλησία έχει αποφανθεί συνοδικά.
τα κανονικά και χαρισματικά όρια της ταυτίζονται. Ενός όντος του βαπτίσματος και ενός όντος του Αγίου Πνεύματος και μιας Εκκλησίας του Χριστού, του Κυρίου ημών, επάνω Πέτρου του Αποστόλου αρχήθεν λέγοντος της ενότητας τα θεμελιωμένης. Και δια τούτο τα υπ' αυτών των αιρετικών και σχισματικών γινόμενα ψευδή και κενά υπάρχονται πάντα αδύναμα εστί. Τη θεολογική θέση του Αγίου Κυπριανού σημερίστηκε και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος την μνημονεύει στην κανονική επιστολή του προς τον Άγιο Αμφιλόχιο Οικονίου. Είναι οι κανόνες 1 και 47 του Αγίου Βασιλείου, προσφέροντας μάλιστα και πρόσθετη θεολογική αιτιολόγηση, ότι το βάπτισμα των αιρετικών είναι ανυπόστατο. Στον επικυρωθέντα, όπως είπα, από Οικουμενικές Συνόδους Μεγάλου Βασιλείου πρώτο κανόνα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Άγιος: «Έδοξε τίνην της εξ αρχής το μεν των αιρετικών βάπτισμα παντελώς αθετήσει, ούγαρε βαπτίστησαν». Πιο κάτω, οι δε καθαροί, είναι σχισματικοί, δεν είναι αιρετικοί, της Εκκλησίας αποστάντες, ουκέτι έσχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι δε απολαγέντες, αυτοί που αποκόπηκαν από την κοινωνία της Εκκλησίας, ούτε του βαπτίζει, ούτε του χειροτονεί εξουσίαν, είχον εξουσίαν, ούτε ήδη να τον χάρη Πνεύματος Αγίου εταίρης παρέχει, εις αυτή εκπεπτόκαση. Διό, ως παραλαϊκών βαπτιζομένους, τους παραυτών εκέλεσαν ερχομένους στην Εκκλησία να βαπτίζονται. Νομίζω το κείμενο είναι σαφές, δεν χρειάζεται μετάφραση. Ο Οικουμενικός Διδάσκαλος Μέγας Βασίλειος είναι απολύτως σαφής. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ύπαρξης βαπτίσματος και ιερών μυστηρίων που να παρέχουν σώζουσα χάρη εκτός της Αγίας Εκκλησίας. Τρίτον, η ακρίβεια και η οικονομία. Παράλληλα όμως με τις τόσο κρυστάλλινες απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι και ταυτόχρονα θεολογία της Εκκλησίας μας, αφού έχουν επικυρωθεί από Οικουμενικές Συνόδους, ο Μέγας Βασίλειος αποδέχεται την διαμόνου λιβέλου και μυστηρίου του χρίσματος, αποδοχή των προστιθεμένων τη Ορθοδοξία από συγκεκριμένες αιρέσεις και σχίσματα τα οποία ονομαστικά μνημονεύει. Ακολούθως η δεύτερη Οικουμενική και η έκτη ορίζει τρεις κατηγορίες τρόπους εισδοχής στην Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, με χρήση Αγίου Μύρου ή και διαλιβέλου. Έτσι, στην εκκλησιαστική πράξη παρουσιάζεται μία διαφοροποίηση στον τρόπο εισδοχής των προστιθεμένων τη Ορθοδοξία. Από τη μία πλευρά έχουμε τους Αποστολικούς Κανόνες, του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου, τους δύο κανόνες, οι οποίοι εκθέντοντας τις βασικές εκκλησιολογικές αρχές αρνούνται κατηγορηματικά το βάπτισμα και τα λοιπά μυστήρια των αιρετικών και επιτάσσουν τον βαπτισμό των προσερχομένων στη Ορθοδοξία. Και η δεύτερη ομάδα κανόνων, ο Β' 7 και ο Σ' 95 και μερικός του Μεγάλου Βασιλείου, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις δίνουν τη δυνατότητα εισδοχής των πρώην αιρετικών στην Εκκλησία μόνο με λίβελο και χρήσμα. Πώς όμως συνδυάζονται οι δύο αντικρουόμενες φαινομενικά πρακτικές και γιατί η 6η και η 7η Οικουμενική Σύνοδος επικύρωσε τους αντιφατικούς, κατά μία εντός εισαγωγικών, αυτούς κανόνες. Ο κανόνας του Αγίου Κυπριανού, η Αποστολική και του Μεγάλου Βασιλείου είναι σαφές ότι καθορίζουν τα θεολογικά κριτήρια προσέγγισης του ζητήματος αυτού. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες αυτούς, η Εκκλησία ουδέποτε ανεγνώρισε ως έγκυρο το βάπτισμα των αιρετικών, ως παρέχον σώζουσα θεία χάρη που συγχωρεί αμαρτίες, αναγεννά τον βαπτισμένο και τον εντάσσει στο σώμα του Χριστού, διότι εκτός Εκκλησίας δεν ενεργεί η τελετουργική των μυστηρίων θεία χάρης. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς και οι Οικουμενικές Σύνοδοι ομογνωμούν απολύτως το σημείο αυτό. Η έντονη διένεξη καρχιδών Ρώμης, Αγίου Κυπριανού, Πάπα Στεφάνου, διασάφησε πλήρως το θέμα και για τον λόγο αυτό η υπενθέκτη Οικουμενική δεν επικύρωσε τις αποφάσεις του Πάπα της Ρώμης Στεφάνου, αλλά προσέδωσε οικουμενικό κύρος στον κανόνα του Αγίου Κυπριανού και τους συναφείς με αυτόν αποστολικούς.
Ουσιαστικά λοιπόν θέλησε να περιβάλλει με οικουμενικό κύρος τη θεολογία, εκκλησιολογία του κανόνου. Ο Μέγας Βασίλειος που συμφωνεί και επαυξάνει τη θεολογική προσέγγιση του Αγίου Κυπριανού εξηγεί και το γιατί η Εκκλησία δέχεται τους προσερχομένους από ορισμένες αιρέσεις χωρίς να τους βαπτίσει. Δεν πρόκειται περί θεολογικών, αλλά καθαλά περί ποιμαντικών λόγων. «Οικονομίας τεινός ένεκα», λέει ο 47 κανόνας, «και οικονομίας ένεκα των πολλών», ο πρώτος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου. Επίσης, ο ίδιος, ο Μέγας Βασίλειος, ενώ υπεραμείνεται της θεολογικής ακρίβειας, προτείνει και την κατοικονομία πράξη. Αν πρόκειται, λέει, να είναι εμπόδιο στην καθόλου οικονομία, ας ακολουθήσουμε το έθιμο, αν είναι εμπόδιο αυτό που λέει η αυστηρότητα, ο βαπτισμός των προσευχομένων, ας ακολουθήσουμε το έθιμο της οικονομίας, της οικονομής τα καθημάς πατράς συνακολουθητέων. Αντιδιαστέλλεται λοιπόν η θεολογική ακρίβεια, το της προτάσεως αυστηρών, από την ποιμαντική οικονομία, το έθος των πατέρων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία χρησιμοποιώντας την θεολογική ακρίβεια, σε όλους του τόνους αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται έγκαιρο βάπτισμα στην αίρεση. Αξιοποιώντας όμως την ποιμαντική οικονομία, υποδέχεται όσους μετανοημένοι αρνούνται την αίρεση και προσέρχονται στην Εκκλησία μόνο με την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου, του Χρίσματος και τη Θεία Μετάλληψη και όχι δια του τριπλού μυστηρίου της μοιήσεως, της χριστιανικής μοιήσεως, βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις απαιτείται ρητή άρνηση και αναθεματισμός των αιρέσεων, των αιρετικών διδασκαλιών. Η κατοικονομία εκκλησιαστική πράξη έλαβε συνοδική επικύρωση στους Β7 και Σ95. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι ενώ οι κανόνες που απορρίπτουν το αιρετικό βάπτισμα παρέχουν σύντομη ή πολύ αναλυτική θεολογική αιτιολόγηση, οι κανόνες που προτείνουν την οικονομία δεν προβάλλουν καμία θεολογική αιτιολόγηση. Είναι κατ' οικονομία. Αυτό και μόνο αρκεί. Η μόνη αιτιολόγηση προέρχεται, όπως είδαμε, από τον Μέγα Βασίλειο που λέει «οικονομίας ένεκα των πολλών». Και αν είναι εμπόδιο στην γενικότερη οικονομία, ως βουλόμαθο ο κυρούς αυτούς περί το βαπτίζειν ποιήστε, ας χρησιμοποιήσουμε την οικονομία δια της προτάσεως αυστηρών. Κανένας θεολογικός εκκλησιολογικός λόγος, μόνο η ποιμαντική ανάγκη της σωτηρίας δια της μετοχής στη ζωή της Εκκλησίας, εφόσον ο άνθρωπος έχει μετανοήσει και φύγει από την αίρεση. Λέει ο Άγιος Κύριλλος μια χαρακτηριστική φράση. Όταν κάποιος επιστρέφει, λέει, αμνησικάκι, ξέχασε, συγχώρησε περί των παρελθόντων. Οικονομίας ένεκα, μη ακριβολογούμενος σφόδρα περί τους μεταγυρνώσκοντες. Επίσης, ούτε ο Μέγας Βασίλειος, ούτε οι Ιεροί Κανόνες, ούτε οι Οικουμενικές Σύνοδοι επιχείρησαν ποτέ στην κατοικονομία πράξη να μεθεμελιώσουν επιχειρήματα για να ακυρώσουν βασικές εκκλησιολογικές αρχές. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Όπως, να φέρω ένα παράδειγμα, όπως στη σημερινή εκκλησιαστική πράξη, η κατοικονομία δυνατότητα τελέσεως αεροβαπτίσματος από μια ορθόδοξη νοσηλεύτρια δεν υπονοεί ότι η νοσηλεύτρια έχει και ειδική ιεροσύνη ή ότι μπορεί να τελέσει κατοικονομία και άλλα μυστήρια. Έτσι, για την εκκλησιαστική μας παράδοση, με την κατοικονομία εις δοχή, με κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζονται τα μυστήρια των αιρετικών. Είναι άλλωστε αδιανόητο η οικονομία του αεροβαπτίσματος να χρησιμοποιηθεί ως θεολογικός λόγος για την διεκδίκηση της ιεροσύνης των γυναικών. Κατά τον ίδιο τρόπο, ήταν αδιανόητο για τους πατέρες οι αιρετικοί να διεκδικήσουν εγκυρότητα των μυστηρίων τους, όπως γίνεται σήμερα στην οικουμενική κίνηση. Είναι σαφής επ' αυτού η απόφαση της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής του 1971, η οποία εύστοχα σημειώνει στο κείμενο «Η οικονομία στην Ορθόδοξη Εκκλησία». Η Ορθόδοξη Σημών Εκκλησία αποβλέπει στην διατήρηση κατά πρώτων και κύριων λόγων της εαυτής πίστεως και διδασκαλίας τελείως ανοθεύτου και ανεπηρεάστου εκ της κατοικονομίαν διωτοτρόπου συγκαταβάσεως αυτής προς τους έξω. Δηλαδή, η κατοικονομία πράξη για την εισδοχή πρώην αιρετικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεολογικό προηγούμενο για την τροποποίηση ούτε στο ελάχιστο
της πίστης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας αναφορικά με την αυτοσυνειδησία της και την εκκλησιαστικότητα των ετεροδόξων. Τέλος, ας προσέξουμε ότι ουδέποτε η Εκκλησία χρησιμοποίησε την οικονομία για να αφήσει τον άνθρωπο στην πλάνη και την αίρεση, καθησυχάζοντάς τον ότι δήθεν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να παραμείνει στην πλάνη. Αυτό δεν είναι ποιμαντική οικονομία, αλλά απάνθρωπη συμπεριφορά και ασυγχώρητη κατά του Αγίου Πνεύματος βλασφημία. Τέταρτη και τελευταία ενότητα. Τα κριτήρια για την άσκηση ακρίβειας ή οικονομίας. Η παράγραφος 20 αναφέρεται, χωρίς να προσδιορίζεται, σε κανονικά κριτήρια της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως και παραπέμπει σε κανόνες που είδαμε. Προσεκτική όμως μελέτη των κανόνων δεν ευνοεί την οικουμενιστική προσέγγιση. Δεν αποτελεί κριτήριο για τη χρήση της οικονομίας η εχθρότητα ή η φιλική διάθεση της αιρέσεως της αιρετικής κοινότητας προς την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Δυστυχώς, ορισμένοι στον οικουμενικό χώρο προτάσσουν το επιχείρημα ότι παλαιότερα η Εκκλησία τηρούσε την ακρίβεια διότι υπήρχε πολλή εχθρότητα. Ενώ τώρα, με τις νέες ιστορικές συνθήκες, νέες μορφές, νέες προκλήσεις, αναφέρονται στο κείμενο αυτές οι φράσεις, οι σχέσεις με τις ετερόδοξες κοινότητες είναι πλέον φιλικές, συνεπώς επιβάλλεται η χρήση οικονομίας. Είναι προφανές ότι η επιχειρηματολογία αυτή αποδεικνύεται εντελώς αυθαίρετη, επιπόλαιη, χωρίς ιστορική ή κανονική βάση. Θα έλεγα ότι ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Ειδικά με τον Β7 κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής. Οι αριανοί και οι πνευματομάχοι στην εποχή της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου ήσαν άσπονδοι εχθροί των Ορθοδόξων και δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα στην Εκκλησία. Και όμως η Εκκλησία με τον Β7 κανόνα προτείνει την κατοικονομία πράξη με λίβελο και χρήσμα και όχι την αυστηρότητα. Από τους κανόνες και την εγγένη πράξη της Εκκλησίας προκύπτει ότι ανεξάρτητα από τη φιλική ή εχθρική διάθεση της αιρετικής κοινότητας, αυτό που προσέχει και απαιτεί η Εκκλησία για να χορηγήσει την οικονομία είναι η μετάνοια του συγκεκριμένου ανθρώπου του πρώην αιρετικού. Δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία η αιρετική κοινότητα, αλλά ο άνθρωπος, αποδέκτης της φιλάνθρωπης οικονομικής ενέργειας της Εκκλησίας, δεν είναι η εμένουσα στην αίρεση και πλάνη κοινότητα, αλλά ο μετανοημένος αιρετικός. Δεύτερον, δεν αποτελεί καθοριστικό κριτήριο ο βαθμός αποκλίσεως από την ορθόδοξη πίστη. Την ίδια οικονομία η Εκκλησία εφαρμόζει στους αριανούς και πνευματομάχους, καταδικασμένοι από όλες τις οικουμενικές συνόδους, αλλά και την ίδια οικονομία εφαρμόζει και στους καθαρούς και αριστερούς και τετραδίτες, σχισματικές ομάδες που δεν διαφωνούσαν με την πίστη της Εκκλησίας, αλλά μόνο σε λατρευτικά θέματα. Οι τετραδίτες, τεσσαροκεδεκατίτες γιόρταζαν το Πάσχα στις 14 του Νισάν. Δεν είχαν άλλες διαφορές. Ή οι καθαροί δεν αναγνώριζαν την μετάνοια στην επιστροφή των πεπτοκότων ή το δεύτερο γάμο. Την ίδια όμως οικονομία εφαρμόζει η Εκκλησία και στους αριανούς, μεγάλους αιρετικούς και πνευματομάχους, και στους σχισματικούς. Αντίθετα, ενώ στους αριανούς εφαρμόζει την οικονομία, στους ομοπίστους με τους αριανούς ευνομιανούς δεν εφαρμόζει την οικονομία αλλά την ακρίβεια του βαπτίσματος, διότι οι ευνομιανοί, ομόπιστοι αριανοί ήσαν, δεν τηρούσαν τον τύπο του βαπτίσματος, την τριπλή κατάδεση και ανάδεση. Κριτήριο ασφαλώς δεν ήταν η αναγνώριση του δικού μας βαπτίσματος, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Από τους κανόνες επίσης, επιγραμματικά αναφέρομαι, δεν ήταν κριτήριο, δεν αναζητούσε η Εκκλησία αν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση. Κατηγορηματικό στην διακοπή της αποστολικής διαδοχής είναι ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, οι αρχικοί αιρετικοί, οι αρχικοί σχισματικοί είχαν λάβει τις χειροτονίες κανονικά. Όταν όμως οι δε της Εκκλησίας αποστάντες
ουκέτι έσχον τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επέλει η πεγάρη μετάδοσης, της ιεροσύνης δηλαδή, το διακοπήνε την ακολουθία. Η μέρα πρώτη αναχωρήσαντες παρά των πατέρων έσχον τας χειροτονίας. Και είχαν το χάρισμα το πνευματικό. Οι δε απορραγέντες, αυτοί που αποκόπηκαν, λαϊκοί γενόμενοι, φεύγοντας από την εκκλησία, γίνεσαι λαϊκός μέσα στην αίρεση, ούτε του βαπτίζει, ούτε τη χειροτονεί να εξουσία νύχων, ούτε η δύνατο χάρη Αγίου Πνεύματος εταίρης παρέχει, εις αυτή εκπεπτόκαση. Διό ως παραλαϊκών βαπτιζομένους τους θεωρούμε αυτούς που βαπτίζονται από τους αιρετικούς, ως σαν να έχουν βαπτιστεί από αιρετικούς. Όμως προσέξτε, παρά την κατηγορηματική θέση ότι δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή στην αίρεση και στο σχίσμα του Μεγάλου Βασιλείου, ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος τον ίδιο κανόνα προτείνει, δεν δυσκολεύεται να προτείνει, αν υπάρχει ανάγκη τη χρήση της οικονομίας. Ποια λοιπόν είναι τα κριτήρια για την χορήγηση της οικονομίας? Πρώτον, ο προσερχόμενος να αρνηθεί κατηγορηματικά τις διδασκαλίες, την πλάνη να αναθεματίσει τους αιρετικούς και την αίρεση. Η δε βαπτισματική τελετή που δέχθηκε στην αίρεση να έχει γίνει με την τριαδική επίκληση εις Πατέρα και Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Και δεύτερον, να έχει τηρηθεί ο ακριβής βαπτιστικός τύπος των τριών καταδύσεων. Όπως είπα, στους Ευνομιανούς, μία από τις αριανικές παρατάξεις, δεν χορηγήθηκε η οικονομία που παρέχεται στους λοιπούς αριανούς, διότι όπως εξηγούν οι κανόνες, οι Ευνομιανοί είναι οι εις μίαν κατάδυσιν βαπτιζόμενοι. Ας προχωρήσουμε όμως συμπερασματικά. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, Πατερική Θεολογία, δεν χρησιμοποίησε την κατοικονομία πράξη για να αλλοιώσει την Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία, αναγνωρίζοντας τα μυστήρια και παρέχοντας εκκλησιαστικότητα στην αίρεση. Η Εκκλησία χρησιμοποίησε την οικονομία για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αίρεση και όχι για να τον δεσμεύσει σε αυτή, να τον αποκοιμήσει εκεί. Αποδέκτης της φιλάνθρωπης πρακτικής είναι ο μετανοημένος άνθρωπος και όχι η αιρετική κοινότητα. Τρίτον, για την εκκλησιαστική μας παράδοση, εκκλησία και αίρεση είναι έννοιες απολύτως ασυμβίβαστες. Δυστυχώς όμως, όλη αυτή η κανονική και εκκλησιολογική παράδοση της εκκλησίας μας δεν μνημονεύεται, ούτε καν υπάρχει ως γόνιμος θεολογικός προβληματισμός στο κείμενο. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνολική απόρριψή του ή τουλάχιστον η ριζική αναθεώρησή του. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα κάνουμε σχόλια γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος.